Τα δραματικά πρώτα λεπτά, αμέσω μετά το σιδηροδρομικό έγκλημα στα Τέμπη, περιέγραψε ο πρόεδρο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Θεσσαλία, ο οποίο ήταν ένα από του πρώτου διασώστε που έφτασαν στον τόπο τη τραγωδία. Ένα από τα πρώτα τηλεφωνήματα, τα οποία ήρθαν στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ τη Θεσσαλία στη Λάρισα, όπου εδρεύει, έκαναν λόγο για εκτροχιασμό τρένου, δήλωσε ο Γιάννη Γούλα. Όσον αφορά στο πώ έγινε γνωστή η τραγική είδηση. Ο ίδιος ανέφερε ότι δέχθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα ενημέρωση και από το 112 όσο και από το 166. Ο ίδιος σημείωσε πως τα τηλεφωνήματα ήταν κυρίως από τους επιβάτες οι οποίοι είχαν βγει εκτός των βαγονιών και δεν είχαν συνειδητοποιήσει τι ακριβώς είχε συμβεί και έπαιρναν τηλέφωνο και έκαναν λόγο για εκτροχιασμό. Κάποιοι έλεγαν ότι βρίσκονταν σε κάποια τούνελ Γνωρίζαμε ότι η φορά του ατυχήματο που θα έπρεπε να πάμε εμεί για να του συναντήσουμε είναι από τη Λάρισα προ τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συχνότητα των κλήσεων και ο μεγάλο αριθμό τους τους έβαλε σε υποψία ότι δεν πρόκειται απλά για έναν εκτροχιασμό μια αμαξοστοιχία με ελάχιστου τραυματίε. Όπω τόνισε, ο κύριος Γούλα ενεργοποιήθηκε κατευθείαν ο μηχανισμό και στα πρώτα λεπτά είχαμε την εικόνα ακριβώ του τι γίνεται στον τόπο του συμβάντο και πρόσθεσε ότι στο πρώτο ασθενοφόρο που έφτασε υπήρχε μονάδα και γιατρό που έκανε έκκληση λέγοντα χαρακτηριστικά. Στη Λεώσα ασθενοφόρα υπάρχουν. Υπάρχει εκτροπή. Υπάρχει σύγκρουση μεταξύ δύο μαξοστοιχειών. Υπάρχει φωτιά σε κάποια βαγόνια.